Πάμε να δούμε τώρα ένα πάρτι που δεν μπορούσα να μην το καταγράψω. Έγινε μέσα στο ίδιο το σπίτι μου. Παιδιά, τα παιδάκια τώρα είναι φοβερό. Έκτης Δημοτικού, Κατερίνα και Παύλο, έκαναν με βιντεοκλήση, με ομαδική κλήση στο Skype. Και η ζωή συνεχίζεται με κάθε τρόπο, κυρίες και κύριοι. Δείτε το πάρτι. Πάμε παρακαλώ πολύ. Πάμε να το δούμε. Ή αν θέλετε να το σχολιάζουμε. Έτσι, πώς θέλετε να το βλέπουμε, να το δούμε κιόλας. Εσείς Ναταλία και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίζεις τις γνώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μία σοφός. Εσύ, Δημήτρη μου, πιο δυνατά από τα παιδάκια. Αγάπη μου, άκου να σου πω, κοίτα, Παύλε μου. Εγώ φωνάζω πιο δυνατά γιατί προσπαθώ. Τα παιδάκια ήταν. Είναι φοβερή παρατήρησή σου, αλλά γιατί φωνάζω. Στην πρώτη βερσιόν που τράβαγα το βίντεο, από το σοκ του λέγανε. Α, ναι. Και έχουν και καθυστέρηση και ήχου, έτσι. Και έχουν και καθυστέρηση και ήχου. Τελείωσα εγώ και μετά ολοκλήρωσα. Το κάναμε και εμείς εχθές αυτό, παιδιά, με γενέθλια. Ήταν κάτι ασυνήθιστο, παιδιά. Τα παιδιά ήταν και αυτά λίγο μουδιασμένα σε αυτό το πρώτο πάρτι σε εποχή κορονοϊού. Να πούμε και εμείς χρόνια πολλά στο κοριτσάκι. Ναταλία μας. Φαντάζομαι παιδιά που είναι εξοικειωμένα με την τεχνολογία. Και αυτή είναι η κόρη μου, έτσι. Ναι, ναι, η κορούλα.